Ο Λεόν πάλι. Αυτή τη φορά προτιμάει με πάσα, πλασαριστά. Λεόν κάνει και την προσποίηση. Ένα καλό σούτ από τον Λεόν. Η πρώτη φάση στον τελικό. Η μπάλα πέρασε έξω από τα δοκάρια. Ο Κέρι. Η μπάλα μπαίνει στην περιοχή. Με πολύ δύναμη προσπαθούν οι παίκτες του Πουά να απομακρύνουν. Ένα πλασέ έφυγε από τον Καβουσάκη. Να δούμε όμως το φάουλ αυτό. Με τον Κέρι πάνω στην μπάλα και πάλι να εκτελεί. Ο Καβουσάκης άφησε την μπάλα να περάσει έξω. Εγκουέμ. Ο Αλμυρός που επιμένει. Η σέντρα είναι καλή και η μπάλα πάει στα δίχτυα. Να το γκολ για τον Αλμυρό. Σε μια φάση που ήταν και ανύποπτη, αλλά ο Αλμυρός κρατούσε μπάλα, το λέγαμε αυτό. Να δούμε το replay. Αφιερώνει τον γκολ στο Μάνουελ Σουτζή, στον πάγκο της ομάδας. Πράγματι πρόλαβε ο Αγαπάκης και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Πρόλαβε τον Καβουσάκη. Το γκολ λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους, στο 45 ουσιαστικά προς 46. Ακολουθεί ο Ηρόδοτος με 8 κατακτήσεις. Τρίτος στην κατάταξη τη σχετική ο Εργοτέλης. Η φάση όμως για το Πουά πολύ μεγάλη στιγμή και αποκρούει ο Χανιωτάκης, λέει όχι. Θα μπουν σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο, βλέπω βγάζουν τα διακριτικά φανελάκια και θα μπουν σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ παραλίγο να γίνει το λάθος, αλλά ο Καβουσάκης θα προλάβει, όχι. Τι έχουμε εδώ, παίζεται λέει ο διαιτητής, δύσκολη φάση. Ο Καβουσάκης εδώ πραγματικά πρόλαβε στο τέλος, ναι, το πουθενά πήγε να γίνει η ζημιά για τον Πουά. Είναι λάθος, φαίνεται ότι ο Καβουσάκης έδιωξε την μπάλα, σίγουρα είδαμε είναι το μια replay. Δύσκολη φάση για τον... σηκώθηκε βέβαια όλος ο πάγκος του Αλμυρού και διαμαρτυρήθηκε. Το παιχνίδι έχει γίνει πιο γρήγορο πάντως και τώρα βλέπετε και πάλι ότι έχει χώρους ο Αλμυρός. Πιερτζακόμι κάνει την κίνηση. Θέλει να παίξει και το 1-2. Πιερτζακόμι με το Καβουσάκη περνάει γκολ για τον Αλμυρό δεύτερο. Και σε αυτή τη φάση ο τελικός φαίνεται να χαμογελάει περισσότερο για την ομάδα του Γαζίου. Επιτέθηκε κάθετα, μια τρομερή κάθετη παλιά προς τον Πιερτζακόμι. Κόλλησε η άμυνα του Πουά, κόλλησε και ο τροματοφύλακας. Δεν βγήκε γρήγορα ο Καβουσάκης. Έκανε την τρίπλα ο Πιερτζακόμι. Παίχτησε, το ξαναλέμε, υψηλής τεχνικής ποιότητας. Ενδεχομένως βέβαια να θέλει και ο Μανώλης Σουτζής να κάνει ακόμα πιο δεμένη την άμυνά του, δεν ξέρω. Εδώ νέα προσπάθεια κοντά στον γκολ ο Αγαπάκης. Πρέπει να είναι αυτός που θα πλασάρει out. Πράγματι, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Ευκαιρία αντεπίθεσης με το Σουρνάκι για τους παίκτες του Μανώλη Σουτζή. Γρήγορη αντεπίθεση από το Σουρνάκι. Να, η ευκαιρία για τον Αλμυρό για ένα τρίτο γκολ. Θα το πετύχει, όχι, γιατί θα σταματήσει στο τετατέτ τον αντίπαλό του ο Καβουσάκης. Και τον Μέμο, ωραία τώρα αυτός. Το γύρισμα στην περιοχή, ευκαιρία για την ομάδα του Ατσαλένιου. Ο Νύκταρης βγήκε. Βγήκε ο Νύκταρης. Ναι, ναι. Κερμενίδης, ένα shoot out. Εφόσον τα καταφέρει ο Αλμυρός, θα είναι το δεύτερο αυτό που κατακτά. Ωραία και η αντεπίθεση τώρα. Πολύ καλές προϋποθέσεις. Το σκάψιμο της μπάλας εξαιρετικό θα ήταν αν έμπαινε αυτό το γκολ.